Κίνηση γονέων, πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν. Πολύ καλά κάνεις. Και τώρα σταμάτα. Λοιπόν, σταμάτα λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα πες μου τι κάνετε εδώ, γιατί βλέπω και πάμε, είσαστε συνεργείο του Δήμου. Όχι, είμαι εθελοντική εργασία, βοηθάμε το σχολείο, βάφουμε τα κάγκελα. Τι ειδικό, έχετε σχολείο, παιδί εδώ, πάει σχολείο. Εγώ βασικά έχω εγγόνι. Όλοι έχουν από ένα παιδί. Και γιατί δεν τα βάφτε, δεν υπάρχουν λεφτά, λέει το δημόσιο, δεν μπορεί να τα βάψει αυτά. Τώρα κάνεις μια ερώτηση, την οποία δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω καταρχήν. Ναι. Οι υπογές ποιανού είναι? Οι υπογές είναι το Σύλλογο Γονέων. Το Σύλλογο Γονέων. Οι υπογές ήταν η δωρεά της απερχόμενης δημοτικής κοινότητας που λέμε. Ναι, είναι και από το Σύλλογο Γονέων. Εγώ θα βαφτώ τώρα εδώ πέρα, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Και κατόπιν, αφού δεν φτάσανε, ήταν μαζί της απερχόμενης δημοτικής κοινότητας Πτολεμαϊδας και του Συλλόγου. Μάλιστα. Του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Υπάρχουν εμπογές, αλλά δεν υπάρχουν χέρια, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Χέρια αμοιβόμενα. Χέρια υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν. Χέρια θέλαμε, εγώ είμαι η απερχόμενη πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαϊδας. Θέλαμε να μην δώσουμε λεφτά. Τα λεφτά τα δίνουμε για τη βιβλιοθήκη, για τα βιβλία μας, για άλλα πράγματα των παιδιών. Ωραία. Και θέλαμε να κάνουμε μια εθελοντική εργασία. Δεν έχουμε μεγάλη συμμετοχή, ωστόσο θα το τελειώσουμε. Δημοτικό είναι εδώ? 7ο Δημοτικό Σχολείο. Μπράβο, χαρά στο κουράκι σας, μπράβο σας, καλή πρωτοβουλία. Ναι. Για κάτσε να δούμε, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, πού πήγανε? Αφού λέγανε ότι λεφτά υπάρχουν, λέγανε. Λεφτά υπάρχουν. Ναι. Πάντα υπάρχουν λεφτά. Ναι, αλλά πάνε σε λάθος δρόμους. Εξαρτάται πώς θα τα διανέμεις. Αυτό δεν μας αφορά, έτσι, το σχολείο τώρα. Κοίτα, το σχολείο όχι, το σχολείο παίρνει τα κονδύλια του, αυτά που δικαιούται, αλλά δεν φτάνουν για να σκεφάσει την περίφραξη, παράδειγμα. Να τη βάψει. Ναι. Ναι. Εδώ είμαστε περιφέρεια. Είμαστε και τα κονδύλια μειώνονται όσο ανεβαίνει προς τη Μακεδονία. Αυτά είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Ότι η περιφέρεια γενικώς. Κάτω στο κέντρο, όλα τα λεφτά είναι πιο χοντρά. Όλο στο κέντρο πάνε. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Και όλα δεν πάνε, το 9% και πάνε. Ωραία, ωραία. Και κάνετε και καλή δουλειά, παρόλο που είσαστε, υποτίθεται, ερασιτέχνες. Ναι, ναι, ερασιτέχνες. Δηλαδή είστε εραστές της τέχνης. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Καλά το είπες. Το πινέλο τράβησα που το έχεις έτσι και μ' άρεσε που ήταν πράσινο. Το πινέλο τράβω, μην δω τη φάτσα μου πουθενά. Δεν θέλει. Α, καλά, καλά. Δεν μου το είπες, έτσι. Όχι, γι' αυτό είπα. Με τη γαμία. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Ο Βασίλης θα έρθει να κάνει αυτά και τα αυτοκίνητα.